Αγαπητέ σύντροφοι και συντρόφισε, αγαπητοί προσκεκλημένοι, συζητάμε σήμερα για το νέο ΕΣΥ, ένα ποιοτικό άλμα στην αντιδραστικοποίηση του ήδη εμπορευματοποιημένου συστήματο υγεία. Στο χώρο τη πρόνοια, κατά αναλογία, βρίσκεται το λεγόμενο Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία. Πρόκειται για την ενοποίηση και ευάνθρωση όλων των αντιλαϊκών, αντιαναπηρικών μέτρων που επιχειρούν εδώ και χρόνια να περάσουν όλε οι κυβερνήσει στον τομέα τη κοινωνική πολιτική, της υγείας, της πρόνοιας, με μνημόνια και χωρίς μνημόνια, όπως είναι οι περικοπές θεραπείων, επιδομάτων, συντάξεων αναπηρία, το κλείσιμο των ειδικών σχολείων και το δομών πρόνοια στο όνομα της δίθεν ένταξης και του αποδρυματισμού. Μέτρα και πολιτικές που κάτω από την παρέβαση του κινήματος αναγκάστηκαν να παγώσουν ή να περιοριστεί η εφαρμογή τους. Το κόμμα μας μπορεί να περηφανεύεται ότι με τις δυνάμεις του συνέβαλε στην αποκάλυψη αυτών των αντιδραστικών μέτρων στην οργάνωση τη αντίσταση των αναπήρων, των χρονίων πασχόντων και των οικογενειών του, αλλά και των εργαζομένων των επιστημόνων του χώρου. Από τη μελέτη του Εθνικού Σχεδίου γίνεται φανερό ότι με όσα ευχολόγια και αν κοσμούν τέτοια κείμενα, οι αστικέ κυβερνήσει και οι διάφοροι υπεριαλιστικοί οργανισμοί καθόλου δεν αποκλίνουν από το βασικό του στόχο. Να εφαρμοστούν στο ακέραιο οι αντιδραστικέ κατευθύνσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η ευθύνη του κράτου να περιοριστεί στην παροχή ενό βασικού πακέτου παροχών στους πιο εξαθλειωμένου και οι υπόλοιποι να διαχειριστούν την αναπηρία του με ατομική του ευθύνη. Νομίζουμε ότι είναι αξιολόγου ότι για τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα, μόνο το ΚΚΕ στη Βουλή και στο κίνημα των εργαζομένων και των ΑΜΕΑ αποκάλυψε και πρωτοστάτησε για την αντιμετώπιση του. Όλα τα αλλάστικα κόμματα, είτε από τη θέση τη κυβέρνηση είτε ω αντιπολίτευση, τα στήριξαν αποδεικνύοντα την ταξική του σύμπλευση στη στήριξη των επιλογών του κεφαλαίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση και την ευθύνη του για τι τραγικέ επιπτώσει από την ίδια τη λειτουργία του συστήματός του, του καπιταλισμού, στη ζωή, την υγεία, την αρτιμέλεια των εργαζομένων, των αναπήρων και των οικογένειών του από τα το και αστρώματα. Να υπερθυμίσουμε ότι το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία δόθηκε για διαβούλευση και στη συνέχεια παρουσιάστηκε στη Βουλή τον Νοέμβρη του 2020, όταν φούσκωνε για τα καλά το δεύτερο κύμα τη πανδημία σε μια συγκυρία που αποκαλύπτονταν τα μαζικά κρούσματα, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, σε δομέ για βαριά ανάπηρου και ηλικιωμένου, όπω Άγιο Παντελεήμονα, Χαρίσιο, Ασβεστοχώρη και αλλού. Απόδειξη τη εγκληματική πολιτική στον ευαίσθητο αυτό χώρο. Και ενώ η διαχρονική πολιτική που εφαρμόζεται ευθύνεται για την κατάσταση, οι δημόσιε υπηρεσίε ελάχιστε και υποστελεχωμένε έχουν το θράσο να μιλάνε για καταπολέμηση των διακρίσεων, ίσε ευκαιρίε από ιδρυματισμό, πρόσβαση, ισότητα. Διακηρύσουν ω εξυγχρονισμό το κλείσιμο των προνοιακών δομών και των ειδικών σχολείων. Την ίδια στιγμή γενικεύεται η λειτουργικότητα ω εργαλείο για την παραπέρα περικοπή σε θεραπείε, επιδόματα και συντάξει αναπηρία. Η περίφημη λειτουργικότητα που σχεδιάζεται ω δούριο ύπο από τη Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2005, έρχεται να υπολογίσει όχι τη φύση τη αναπηρία και τι ανάγκε του αναπήρου, αλλά τη δυνατότητά του να τι αντισταθμίσει μέσω μορφωτικού επίπεδου, οικονομικών κριτηρίων και άλλα. Έτσι, δεν εξετάζουν αν ο εργαζόμενο που έμεινε ανάπηρο μπορεί να συνεχίσει τη δουλειά που έκανε, αλλά αν έχει οικογένεια που το στηρίζει, αν μπορεί να κάνει κάποια άλλη δουλειά γενικά, ανεξάρτητα από το αν του την εξασφαλίζει το κράτο. Είναι χαρακτηριστικό το αμήμητο που λένε πολλέ αποφάσει στον ΚΕΠΑ, κατά ιατρική εκτίμηση ποσοστά αναπηρία 80-90%, αλλά λόγω του μορφωτικού του επίπεδου ποσοστά αναπηρία 60% και άλλα. Την ίδια στιγμή, η πραγματοποίηση στον χώρο φουντώνει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στι δημόσιε υπηρεσίε ειδική αγωγή καλύπτονται περίπου 33.000 παιδιά, ενώ στον επιχειρηματικό τομέα καλύπτονται πάνω από 50.000 παιδιά. Στη χώρα μα, με βάση την εκτίμηση τη εταιρεία φυσική, ιατρική και αποκατάσταση, το 1990 έπρεπε να υπάρχουν 2.000 κρεβάτια αποκατάσταση για τα εργατικά ατυχήματα, τα εγκεφαλικά επεισόδια και άλλα. Τότε υπήρχαν μόλις 200 κρεβάτια αποκατάσταση στο δημόσιο και ελάχιστα στον ιδιωτικό τομέα. Από τι αρχέ του 2000, στον ιδιωτικό τομέα γινόταν επενδύσει εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, φτάνοντα σήμερα να μετράνε 2.000 κρεβάτια. Ιδιωτικό τομέα που με την πανδημία κάνει χρυσέ δουλειέ. Γιατί ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών που βγαίνει από τι ΜΕΘ και τι κλινικέ COVID χρειάζονται αποκατάσταση. Όμω η κυβέρνηση, αντί να ενισχύσει το δημόσιο τομέα, μείωσε και αυτά τα λίγα κρεβάτια αποκατάσταση στο 50%. Με αποτέλεσμα, οι ασθενεί και οι οικογένειέ του να φεμάζονται οικονομικά για να πάνε στα ιδιωτικά κέντρα αποκατάσταση. Πρόσφατα, η κυβέρνηση, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου για την, Αναπηρία, έφερε και ψήφισε στη Βουλή το νόμο για το προσωπικό φροντιστή για τα ΑΜΕΑ. Ένα πιλωτικό πρόγραμμα για δύο χρόνια με 2.000 φροντιστέ, όταν η βαριά ανάπηρη στη χώρα μα είναι πάνω από 600 Φροντιστέ που δεν θα εντάσσονται σε καμία δημόσια δομή. Οι προσλήψει των φροντιστών, που φυσικά και πρέπει να γίνουν, δεν μπορούν να αναιρέσουν την ανάγκη για δημόσιε δομέ πρόνοια μόνιμης ή προσωρινή περίθαλψη των βαριών αναπήρων. Στο όνομα τη αποδρυματοποίηση, με όχημα το προσωπικό βοηθό, είναι σίγουρο ότι θα προχωρήσει το κλείσιμο μια σειρά δομών και υπηρεσιών του Δημοσίου, που έτσι κι αλλιώ στενάζουν από τη χρόνια απαξίωση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο με κάθε τρόπο έχει αναδείξει την τεράστια αντίφαση που επικρατεί σήμερα και στον τομέα αυτό. Από τη μία, οι δημόσιε δομέ που υπάρχουν σήμερα βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, χωρί να μπορούν να παρέχουν ούτε τα βασικά στου περιθαπόμενου. Και την ίδια στιγμή, οι πρόδρομοι τη επιστήμη, τη τεχνολογία και τη παραγωγικότητα να είναι σε τέτοια επίπεδα που θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην ικανοποίηση των αναγκών των αναπήρων και των οικογενειών του. Σαν κόμμα δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να πρωτοστατούμε στον αγώνα, όχι μόνο να μην κλείσουν, αλλά να ενισχυθούν με μέσα και προσωπικό, να φτιαχνούν κι άλλα σύγχρονα σε παρελλαδικό επίπεδο και να λειτουργούν με σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα. Στο ίδιο νομοσχέδιο ψηφίστηκε και ένα καχέκτυπο που η κυβέρνηση ονομάζει πρώιμη διάγνωση. Όπω είναι φυσικό, ολόκληρη η επιστημονική κοινότητα συμφωνεί για την επεκτακτική ανάγκη τέτοιων υπηρεσιών, ομολογώντα ότι η ανυπαρξία του μετατρέπει τη χώρα μα σε χώρα παραγωγή βαριά αναπήρων. Χιλιάδε παιδιά που γεννιούνται με κάποιο πρόβλημα, αν διαγνωστούν έγκαιρα πριν τα πέντε χρόνια, ακόμα και τον πρώτο, δεύτερο χρόνο τη ζωή του, πιθανά να αντιμετωπίσουν ω και 100% το πρόβλημά του ή θα το περιορίσουν σε μεγάλο ποσοστό. Αλλιώ θα ζουν ω ανάπηροι για όλη τους τη ζωή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια αλλά και τι οικογένειέ του. Κάτι τέτοιο βέβαια απαιτεί την ανάπτυξη δημόσιων δομών πρώιμη διάγνωση και παρέμβαση σε παλαιλαδικό επίπεδο, τη στελέχωσή του με προσωπικό και τη διασύνδεσή του με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία, του γραφικού και παιδικού σταθμού και άλλα. Ανταυτού, η κυρία Μιχαηλίδη πανηγυρίζει για ένα ελληπέστατο πρόγραμμα επισκέψεων από ειδικού σε γραφικού σταθμού, χωρί να προβλέπετε τι θα γίνει από τη στιγμή που διαπιστώσουν πρόβλημα, σε ποιε δο δομέ θα τα παραπέμπουν. Αυτό, αυτό, που μυρίζει από χιλιόμετρα είναι η εισβολή του ιδιωτικού τομέα από όλε τι πλευρέ. Όλα αυτά όταν η Σοβιετική Ένωση από το 1960 γινόταν καθολικό προληπτικό έλεγχο όλων των παιδιών από 1,5 έω 3 χρονών από 12 διαφορετικέ επιστημονικέ ειδικότητε. Όταν ετοπίζονταν κάποιο πρόβλημα, το παιδί παραπέμπονταν στο ανάλογο επιστημονικό κέντρο. Που ανάλογα τη βαρύτητα, το πρόβλημα, υπήρχε και η ανάλογη στήριξη του παιδιού και τη οικογένειά του. Η εξασφάλιση τη χώρε του σοσιαλισμού τη πρώιμη διάγνωση και έγκυρη παρέμβαση σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα μέτρα. Προληπτική ιατρική, υγεία και ασφάλεια στου χώρου δουλειά, κατέτασαν τότε τη Σοβιετική Ένωση, γενικότερα τι χώρε του σοσιαλισμού, στι χώρε με τα μικρότερα ποσοστά αναπήρων. Τελειώνοντα, δύο λόγια για την ειδική αγωγή. Το Εθνικό Σχέδιο για την Αναπηρία το λέει καθαρά: κλείσιμο των ελληνικών σχολείων, στο όνομα του σχολείου για όλου, τη δίθεν ένταξη και τη συμπερίληψη. Επί τη αυτό το σχολείο τη κυρία Κεραμαίο και τη κυβέρνηση θα είναι σχολείο αποθήκη των φτωχών, εξαθλειωμένων, αναπήρων, μεταναστών. Και όποιο θέλει να έχει καλύτερη εκπαίδευση, θα πρέπει να πληρώνει στη λογική τη ανταποδοτικότητα και των σχολείων των αρίστων. Όλα αυτά, όταν ακόμα και σήμερα πάνω από 200.000 παιδιά με ειδικέ εκπαιδευτικέ ανάγκε είναι εκτό των υπηρεσιών τη ειδική αγωγή. Ζούμε στον 21ο αιώνα, που η επιστήμη και η τεχνολογία έχει κάνει τεράστια βήματα για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων. Γι' αυτό οι θέσει και οι προτάσει του Κομμουνιστικού Κομμάτου Ελλάδο είναι πέρα για πέρα ρεαλιστικέ και πατάνε στη σημερινή πραγματικότητα. Μαζί με το ΚΚΕ δίνουμε τη μάχη να μην περάσουν τα βάρβαρα αντιλαϊκά, αντρεγατικά και αντιναπερικά μέτρα, αλλά συντασσόμαστε στο πλευρό του για τη ριζική ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού εκ... εκμεταλλευτικού συστήματο. Για μια κοινωνία που στο κέντρο τη θα είναι ο άνθρωπο και σύγχρονε ανάγκε του, ο σοσιαλισμό-κομμουνισμό.